Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Επιφανίου. Άξιος! Άξιος! Και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
Νεοφιλέστατοι, σεβαστοί πατέρες, ετοιμότατοι εκπρόσωποι της πολιτείας, της περιφέρειας Πελοποννήσου και της τοπικής μας κοινωνίας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες, σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοιμουρίας, άξιοι επιμενάρχοι μας, κύριε Επιφάνη, με αισθήματα χαράς, γαλήνης, αγαλίασης και ευρωσύνης, ο λαός του Λεωνιδίου, ο λαός του Δήμου Νότιας Κοινουρίας, ο λαός ολόκληρης της επαρχίας Κοινουρίας, σας υποδέχεται σήμερα σε αυτόν τον ευλογημένο και συνάμα ιστορικό τόπο. Σήμερα η Κοινουρία υποδέχεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα και απεριόριστο σεβασμό το νέο της Ποιμενάρχη. Οι κάτοικοι ολόκληρης της Κοινουρίας υποδέχονται το νέο τους πνευματικό πατέρα, όπως ακριβώς έκανα πριν από λίγες μέρες οι κάτοικοι της Μαντινίας στην Τρίπολη κατά τη διάρκεια της ιστορικής τελετής ενθρόνησής σας. Σεβασμιότατε, ως Δήμαρχος Νότιας Κοινουρίας, έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να σας καλωσορίζω σε μια πόλη με μακρά και έντοξη ιστορία. Σε μια πόλη με ιδιαίτερη πολιτιστική κουλτούρα που ξέρει να αναγνωρίζει αξίες, να τιμά αξιόλογες προσωπικότητες σαν την δική σας και κυρίως να σέβεται τον ιερό κλήρο για τους διαχρονικούς του αγώνες στο πέρασμα του χρόνου. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή η παρουσία σας εδώ σήμερα. Είναι από αυτές τις στιγμές που χτίζουν γέφυρες με το παρελθόν και ταυτόχρονα γίνονται σταθμοί και ορόσημα για το μέλλον αυτού του τόπου. Ζούμε σήμερα ένα σημαντικό γεγονός της τοπικής μας ιστορίας που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας θρησκευτικής πορείας που είναι σίγουρο ότι θα μας προσφέρει νέες προοπτικές. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω το μεγάλο, πολυσχηδές και θεάρεστο έργο του προκατόχου σας μακαριστού κυρίου Αλέξανδρου, που άφησε πίσω του μια βαριά παρακαταθήκη σε όλους μας. Ο μακαριστός μας Μητροπολίτης Αλέξανδρος αγαπούσε ιδιαίτερα αυτόν τον τόπο, αλλά και τους ανθρώπους του. Και αυτοί τον σέβονταν και τον αγαπούσαν ειλικρινά, γνήσια και ταπεινά. Παράλληλα, θα ήθελα εκ μέρους όλων των δημάρχων και του συνόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτής της Μητροπόλης, της Μητροπολιτικής Περιφέρειας, να ευχαριστήσω θερμά τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, και τη Σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, που με την ευλογημένη και αξιέπαινη επιλογή τους μας χάρισαν ένα καθόλου απεικισμένο ποιμενάρχη, ο οποίος με τη θεολογική του γνώση και την ευρύτητα του πνεύματός του θα καταστεί ένας ακόμα πνεύμονας δημιουργίας και πολιτισμό για τον τόπο μας και ένας πνευματικός φάρος για το πυγμίο του. Σεβασμιότατη Μετροπολίτη μας, η χαρά του λαού της Κοινουρίας είναι σήμερα μεγάλη. Η χαρά του πλήρου και του λαού αυτής της περιφέρειας είναι μεγάλη από τη στιγμή που η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας ανακοίνωσε την εκλογή σας ως νέο Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας και άξιο διάδοχο του μακαριστού Μητροπολίτη μας Αλέξανδρου. Μια εκλογή που ήταν θέλημα Θεού και ο πιστός λαός της Μαντινίας και της Κοινουρίας τη δέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά και αγαλίαση, αφού τόσο τα πνευματικά σας προσόντα όσο και η θεολογική σας εμπειρία είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν την τοπική μας Εκκλησία σε ήρεμα νερά και απάνεμα λιμάνια. Και μόνο με τη σεμνή σας παρουσία σήμερα εδώ, όλοι νιώθουμε πιο ασφαλείς και πιο σίγουροι για το αύριο. Νιώθουμε ήδη την ευλογία σας, αλλά και τα γνήσια πατρικά αισθήματα που σας διακατέχουν. Σεβασμιότατε, σε αυτό το χαιρετισμό της υποδοχής σας στην Κοινουρία, θα ήταν παράληψη από μέρους μου αν δεν αναφερόμουν στην πλούσια θρησκευτική ιστορία που διαθέτει αυτός ο τόπος, αλλά και στα μοναδικής ομορφιάς μοναστήρια της Κοινουρίας, που είμαι σίγουρος ότι τα γνωρίζετε. Οι ιερές μονές ιδιαιτέρου κάλους, που μαζί με τις υπόλοιπες ιερές μονές της Μαντινίας, δικαιολογημένα έχουν αναδείξει την Αρκαδία ως το Άγιο Όρος Πελοποννήσου. Τα αναφέρω όλα αυτά για να δείξω ότι ο αγιοτόκος χώρος της Κοινουρίας μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί ως κορυφαίος θρησκευτικός προορισμός, προβάλλοντας αυτό τον ανεκτήμητο πλούτο των ιστορικών μοναστηριών μας. Μοναστήρια που διατηρούνται αναλύωτα μέσα στην υπέροχη φύση του ελαδοσκεύαστου Πάρνωνα, μέσα στα φαράκια και δίπλα στα ποτάμια, προβάλλουν ανυπέρβλητης ομορφιάς ιερές μονές,
άλλες με βυζαντινές φραγίδες και άλλες μεταγενέστερες. Η βιβλιογραφία γύρω από τα μοναστήρια της Κοινουρίας είναι πλουσιότατη και ο καθένας μπορεί εύκολα να μελετήσει και να γνωρίσει την ιστορική τους διαδρομή, το αρχιτεκτονικό και γεωγραφικό τους μεγαλείο, καθώς και τη σημερινή επιβλητική και αγέροχη παρουσία τους. Θα μου επιτρέψετε να τονίσω ότι η Κοινουρία και τα μοναστήρια της προσφέρουν μοναδικά συναισθήματα στον επισκέπτη τους. Γενικότερα στον άνθρωπο προσφέρουν την ελπίδα που δίνει νόημα στη ζωή και τη διασύνδεση με το παρελθόν που τον απαλλάσσει από το αδυσόπιτο παρόν. Αυτά τα μοναστήρια είναι που προτείνουν έναν άλλο τρόπο ζωής, πιο ηθικό, πιο πνευματικό. Αυτός ο τρόπος ζωής περνά μέσα από τα θρησκευτικά μας μνημεία, που είναι ζωντανά και λειτουργικά. Για όλους εμάς, τα μοναστήρια μας, οι ιστορικές εκκλησίες και τα ξοκλήσια μας δεν αποτελούν ουσιακά είδη, δεν είναι τουριστικά προϊόντα, αλλά στοχεύουν στις ανθρώπινες αξίες και ταυτίζονται με την ιστορία και τις παραδόσεις αυτού του τόπου. Τελειώνοντας την αναφορά μου στον θρησκευτικό πλούτο της περιοχής μας, θα αναφέρω επιγραμματικά μερικές από τις σπουδαιότερες ιερές μονές της Κοινουρίας. Ξεκινάω με την Παναγία την Έλωνα, που κατά την παράδοση φιλοξενεί την εικόνα της Παναγίας έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, μια ιερά μονή που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Την ιερά μονή του Αγίου Νικολάου Σίτζας, φωλιασμένη σε δύσβατη βραχώδη περιοχή, δυτικά της πεδιάδας του Λεωνιδίου, διαθέτει βιβλιοθήκη με χειρόγραφα Ευαγγέλια και παλιές εκδόσεις. Τη μονή από το Κωστάς, μια από τις αρχαιότερες μονές της Κοινουρίας, που οι Βενετοί μαστέρισαν τη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, αφού την πήραν από το μοναστήρι και τη μετέφεραν στη Βενετία. Τη βυζαντινή μονή της Παλαιοπαναγιάς, με πολλά κοιμήλια και βυζαντινά χειρόγραφα. Τη βυζαντινή μονή Λουκού στο Άστρος, που κατέχει τμήμα του Τίμιου Ξύλου. Τη μονή Μαλεβής, που βρίσκεται στον Άγιο Πέτρο Κοινουρίας, με τη θαυματουργή εικόνα της κινήσεως της Θεοτόκου, έργο και αυτή του Ευαγγελιστή Λουκά. Τη μονή του Αγίου Νικολάου Καριάς, στον Πραστό Κοινουρίας, με την ξεχωριστή αγιορείτικη αρχιτεκτονική. Και τέλος, η περίφημη βυζαντινή ιερά μονή κινήσεως Θεοτόκου Γκούρα, που τελευταία μας κατέπληξε με την πολύτιμη έκδοση της Φιλοκαλίας των Ιερών Υπτικών, με πρωτότυπο κείμενο και μετάφραση. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη μας, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για τα ιστορικά μοναστήρια της Κοινουρίας, για τις μοναδικές εκκλησίες που κοσμούν τα χωριά μας, αλλά και τα πανέμορφα ξοκλήσια μας. Στάθηκα όμως στις μεγαλύτερες και αρχαιότερες ιερές μονές της Κοινουρίας για να σας δείξω το βαρύ χρέος που αναλαμβάνει ο κάθε Μητροπολίτης αυτού του τόπου όπως εσείς σήμερα. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι στο δύσκολο έργο της διατήρησης παράδοσης και της επίπονης προσπάθειας για τη λειτουργία και την ανάδειξη των μοναστηριών μας δεν θα είστε μόνος. Θα είμαστε δίπλα σας και έχουμε ανάγκη να είστε δίπλα μας. Για να γινόμαστε καλύτεροι και με τις πολύτιμες οδηγίες σας να συνεχίσουμε από κοινού να εργαζόμαστε για το καλό της Κοινουρίας και των πολιτών της. Στο πρόσωπο το δικό μου και των συνεργατών μου, η Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας θα συνεχίσει να έχει ένα πιστό και άκαυτο σύμμαχο που θα στηρίζει το πολυσήμαντο έργο σας. Είμαι βέβαιος ότι με την πνευματική σας καθοδήγηση και τις ευλογίες σας θα πετύχουμε την ηθική αλλά και την κοινωνική ανάκαμψη που έχει ανάγκη σήμερα ο τόπος μας. Γι' αυτό που δεσμεύομαι σήμερα σε αυτή τη λαμπρή υποδοχή του Λεωνιδίου είναι ότι θα σταθούμε δίπλα σας με ειλικρίνεια και αυταπάρνηση προκειμένου να ενισχύσουμε την τοπική μας κοινωνία στους δύσκολους και επικίνδυνους καιρούς που ζούμε, διεκδικώντας διαρκώς το μέλλον που αξίζει αυτός ο ευλογημένος τόπος. Με τη μέχρι σήμερα πορεία σας έχετε αποδείξει έμπρακτα ότι είστε ένα άξιος διάκονος της Εκκλησίας μας. Σας εύχομαι λοιπόν, εκ βάθους καρδιάς, να έχετε τη δύναμη του Σαμσόν και την υπομονή του Ιώβ. Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις και τα ειλικρινή λόγια, σας καλωσορίζουμε στη θεοσεβούμενη Κοινουρία, ασπαζόμαστε τη δεξιά σας και παρακαλούμε να μας έχετε υπό τη σκέψη των προσευχών σας. Εις πολλά έτη Δέσποτα. Άξιος! Άξιος!
με την ευκαιρία της υποδοχής σας στην Κοινουρία, στην Νότια Κοινουρία, θέλουμε να σας προσφέρουμε ένα συμβολικό δώρο. Ο κλάδος της ελιάς είναι το σύμβολο της συμφιλίωσης και της ειρήνης. Η κακοφορία της ελιάς συμβολίζει τις πλούσιες ευλογίες του Θεού στη ζωή των πιστών. Η πολύκαρπη ελιά συμβολίζει ειδικότερα τη χριστιανική μητέρα που με τους καρπούς της αγάπης της, τα παιδιά της, πλουτίζει το σπιτικό της. Η ελιά αυτή, σύμβολο αγάπης και ευλογίας, ας γίνει σημάδι πνευματικής καρποφορίας στο ιερό ταξίδι της διακονίας της. Θεοφιλέστατε, Άγγελε και Δαιμονίασε, πρόσωπε του Πολυσεβάστου και Πολυαγαπητού στην Ιερά μας Μητρόπολη, Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης, Κυρίου Κυρίου Ευσταθείου, Θεοφιλέστατε, Άγιε Τεγέας, Πρωτοσύγκυρα της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Εδεσιμολογιότατε, Αρχιερατικέ Επίτροπε της Περιφερίας αυτής, Πανοσιολογιότατε, Άγιοι Καθηγούμενοι, Ευλαβέστατη αδελφοί συμπρεσβύτεροι και διάκονε, ετοιμότατε κύριε Δήμαρχε της Νοτίου Κοινωρίας, κύριε Δήμαρχε των υπολείπων Δήμων της Ιεράς Μητροπόλεως μας και όχι μόνο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα και λοιποί αντιξάπαντες σε πρόσωποι της αστυνομίας, του στρατού, του ναυτικού που βρίσκεστε εδώ, και οι λοιποί όλοι, αν ξεχνώ κάποιον, ζητώ να με συγχωρέσετε, αγαπητοί μου αδελφοί. Εν πρώτης επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω εκ μέσης καρδίας τον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο για την ωραιότατη προσφώνηση και για τον κόπο της προετοιμασίας αυτής για την εδώ πρώτη επίσημη παρουσία μας στην περιοχή της Κοινουρίας και στο Λεωνίδιο, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, τον οποίον καθώς ατένιζα για πρώτη φορά καθώς ερχόμουν από την Τρίπολη, δόξαζα και ευχαριστούσα τον Θεό που με κατέστησε επιμενάρχη σε έναν τόσο ωραίο τόπο, με τόσο ωραίους και όμορφους ανθρώπους που αυτοί εκφράζουν την φυσική ομορφιά που υπάρχει στον τόπο αυτό, και καθώς ευλογούσα τα πολλά λιοστάσια και τα πολλά περιβόλια που υπάρχουν εδώ στην περιοχή αυτή και τα έβλεπα να είναι κατάφορτα από τους καρπούς που ο Θεός απέδωσε στην προσευχή σας, ανοίγοντας τον κόπο και τον υδρότα της καθημερινότητάς σας, δόξαζα και ευχαριστούσα τον Θεό και για έναν άλλο λόγο ακόμη, διότι έπειτα από πολύ καιρό ανομβρίας, η αγάπη του και η ευσπλαχνία του έδειξε νιετών. Έδειξε βροχή, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να καρποφορήσει ακόμη περισσότερο ο τόπος και να είναι περισσότερη και μεγαλύτερη η ικανοποίηση των ανθρώπων που εργάζονται και υδρώνουν καθημερινά για τη συγκομιδή της ελιάς και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία ως δώρο του Θεού υπάρχουν σε αυτή την περιοχή, ως υλικά δώρα και ως δώρο του Θεού τα οποία προσφέρει ο Θεός προς όλους εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω στο πρόσωπο του Θεοφιλεστάτου Αγίου Τεγέστου και Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, τον Αρχιερατικό Επίτροπο της περιοχής του Λεωνιδίου και τους αδελφούς ιερείς που διακονούν εδώ σε αυτές τις ωραίες και όμορφες συνορίες, σε αυτά τα όμορφα χωριά, για την προσφώνηση και για την όλη ετοιμασία την εκκλησιαστική της εδώ παρουσίας μας σήμερα και αύριο και μεθαύριο που θα είμαστε εδώ, αλλά και για τις επόμενες ημέρες που θα εορτάσουμε την Παναγία την Έλωνα και θα επικαλεστούμε την χάρη και την πρεσβεία της Παναγίας μας. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, με εντυπωσίασε ο λόγος με τον οποίο κλείσατε, ευχόμενος προς την ελαχιστότητά μας να έχουμε τη δύναμη του Σαμψών και την υπομονή του Ιώβου. Μία πάρα πολύ ωραία συγκυρία και συνάρτηση που υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών χαρισμάτων, της δυνάμεως του Σαμψών, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και της υπομονής του Ιώβου, ως αυτό σε την Εκκλησία όλοι μας ασκούμαστε σε αυτό το μεγάλο χάρισμα, σε αυτό το μεγάλο γυμνάσιο που λέγεται η κατά Θεόν υπομονή, η οποία όμως αφορεί και αποδίδει πολλούς καρπούς πνευματικούς. Αυτά κανείς για να τα επιτύχει μέσα στον χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας οφείλει, αγαπητοί μου αδερφοί, να τα προσεγγίσει όχι με μία απλή κοσμική θεώρηση ή με μία απλή επιστημονική κατάρτιση, διότι η δύναμη στην οποία είχε ο Σαμψών και η υπομονή που είχε ο Ιώ ήταν δώρα και δωρήματα και χαρίσματα τα οποία απέδωσε ο Θεός,
και αποδίδει στους ανθρώπους εκείνους που τον αγαπούν και φλέγεται η καρδιά τους να είναι ενωμένη μαζί τους. Καθώς επίσης ερχόμουν, με εντυπωσίασαν όλοι αυτοί οι κόκκινοι βράχοι, οι απορρόγες βράχοι της περιοχής που φαίνεται ότι είναι ένας σκληρός τόπος, που υπάρχει αυτή η σκληρότητα της φύσεως που όμως αποδίδει μία ξεχωριστή ομορφιά και ένα θαυμάσιο κάλος σε άριστο συνδυασμό με την γη, με τον κάμπο που υπάρχει εδώ, αλλά και με το γαλάζιο και το ήρεμο της θάλασσας που βρέχει όλη την περιοχή. Αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, τιμά όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να ακροβατήσουν και να ανέβουν πάνω σε αυτούς τους βράχους και να τους κατακτήσουν, και αποτελεί για αυτούς μια μεγάλη ικανοποίηση, ένα μεγάλο κατόρθωμα, ένα μεγάλο πρωτάθλημα, και αποτελεί μια μεγάλη ικανοποίηση και ίσως και μια εκπλήρωση ενός ονείρου και ενός οράματος, το οποίο έχουν και γι' αυτό το λόγο τους δίνει δύναμη να έρθουν από μακρινούς τόπους εδώ στον τόπο μας για να κατακτήσουν και να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, σκαρφαλώνοντας με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο σε αυτά τα βράχια, με πολλές φορές κίνδυνο για τη ζωή τους. Και ήρθε συγκεκριμικά στο λογισμό μου κάτι το οποίο συναντάμε μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία όλοι μας, κληρικοί και λαϊκοί, μπορούμε και αγωνιζόμαστε μέσα από μία πνευματική προσπάθεια σε μεγάλα πνευματικά κατορθώματα, τα οποία μπορεί να φαίνονται δύσκολα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα κατακτήσει κανείς και να μπορέσει να τα καλλιεργήσει στην πορεία της ζωής του ή να τα χαρεί ο ίδιος και να τα γευθεί ως δώρα του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος. Και η δύναμη του Σαμψών και η υπομονή του Ιώβ ήταν παρόμοιοι βράχοι, δύσβατοι, δύσκολοι για την ανθρώπινη λογική και για την ανθρώπινη προσέγγιση. Όμως αυτοί κατόρθωσαν να έχουν αυτά ως βιώματα και ως εμπειρία, γιατί ήταν ενωμένοι με το Θεό. Αυτό, κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί μου αδελφοί, να γνωρίζετε ότι είναι το όραμα του Επισκόπου σας. Το όραμα του Επισκόπου σας είναι όλοι μαζί να μετέχουμε σε αυτή την μεγάλη πνευματική άθληση, να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την δύναμη του Θεού, τα δώρα του Παναγίου Πνεύματος, όπου καλλιεργούν και προσφέρουν όχι μόνο την αγάπη στον τόπο, καλλιεργούν και μας προσφέρουν την ενότητα εν το προσώπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου πάνγονι κάμπτη, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και όλοι μαζί υμνούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Θέλω να γνωρίσετε, και το καταθέτω πανεπίσημα αυτή την πρώτη εμφάνιση και προσκυνηματική μας θεωρία εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο του Αγίου Λεωνίδου και όλων εσάς, σε μία ενότητα και σε μία συναλληλία και συνάρτηση μαζί με τους προκατόχους σας, όπου πλέον θα αποτελούν τους προγόνους σας, που θα είναι και δικοί μου πρόγονοι, μαζί με τους προκατόχους Αγίους Αρχιερείς που διεικόνησαν την περιοχή αυτή εν τη πάλε ποτέ διαλαμψάση Μητροπόλη Ρέοντος και Πραστού, αλλά και όλων εκείνων των προκατόχων μας Αγίων Αρχιερέων που αναπάγονται εν ουρανίης θαλάμης, οι οποίοι έσπηραν το Λόγο του Θεού, καλλιέργησαν πνευματικά αυτό το χωράφι, έδωσαν αυτήν την δύναμη του Θεού, ενείς οι μακαριστοί Θεόπλητος ο Φιλιππαίος και Αλέξανδρος ο Παπαδόπουλος, όπου εξητούμενος την χάρη και την πρεσβεία τους από τον ουρανό, θα προσπαθήσουμε όση δύναμη υπάρχει στην ύπαρξή μας να όχι μόνο να διατηρήσουμε, αλλά και όπου υπάρχει ανάγκη και να αυξηθούν όλα αυτά τα οποία εκείνα προσέφεραν εδώ από αγάπη στον τόπο, από αγάπη στα πρόσωπά σας. Θέλω να γνωρίζετε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο ίδιος προσωπικά θα επιμεληθούμε και θα προσπαθήσουμε να έχουμε άμεση επικοινωνία με όλες τις ενορίες, με όλα τα ιερά μοναστήρια και τα ιερά προσκυνήματα που υπάρχουν εδώ σε απόλυτη εφαρμογή των ιερών κανόνων και των νόμων της ελληνικής πολιτείας, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να αναδειχθεί ο τόπος, να αναδεικνύεται και μέσα από την πλήρη διαφάνεια και διαχείριση να μπορεί να υπάρχει η απόλυτη εμπιστοσύνη και πιστότητα στον κόπο και τον μόχθο των ευλαβών προσκυνητών
που προσεγγίζουν αυτούς τους ιερούς τόπους. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Αφού σας ευχαριστήσω και πάλι, κύριε Δήμαρχε, θεοφιλέστατε εκπρόσωπε του Αγίου Σπάρτης Άγγελε και Δαιμονίας, θεοφιλέστατε και αδελφοί συμπρεσβύτεροι και αγαπητοί μου αδελφοί, θέλω να σας παρακαλέσω και να σας προτρέψω πατρικά όλους σας. Κλήρο και λαό, να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε αυτή την ενότητα που πηγάζει κάτω από τις κεραίες και από το σύμβολο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και ολοκληρώνεται πάνω στην Αγία Τράπεζα με την διακονία του μεγάλου μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Η χαρά μου το έχω τονίσει και άλλη φορά και το καλύτερο δώρο και σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα ομοία που μου προσφέρατε θα είναι το να σας βλέπω κοντά στους ιερούς ναούς διατηρώντας την πίστη και την παράδοση των προγόνων μας οι οποίοι πρώτα απέθαναν υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Και με αυτόν τον τρόπο όλοι μαζί ενωμένοι, έναν ιστόματι και μια καρδία, θα τιμούμε και θα δοξάζουμε το όνομα του Θεού. Γι' αυτό τον λόγο, αγαπητοί μου αδελφοί, αύριο το πρωί στην Θεία Λειτουργία θα περιμένω όλους σας να έρθετε, να εκκλησιαστείτε, να λάβετε την χάρη και την ευλογία από την Θεία Λειτουργία, την οποία λαμβάνουμε όλοι μας, και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αντλήσουμε δύναμη για την περαιτέρω πορεία της ζωής μας. Και θέλω επίσης να εκφράσω και την μεγάλη μου ικανοποίηση και την χαρά, όπου όλες αυτές τις ημέρες, από τις ημέρες που ο αξιότιμος κύριος Δήμαρχος Τρυπόλεως με υποδέχτηκε στην ηρωική Τρυπολιτσά, μέσα από μία θαυμάσια τελετή ενθρονήσεως, μεγάλων και πολλών και επιφανών ανθρώπων ενής προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και τα μέλη της Τιμίας και Αγίας και Ιεράς Συνόδου τους οποίους και από τις θέσεις αυτής ευχαριστώ και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για την τιμητική τους ψήφο να με καταστήσουν ποιμενάρχη αυτής της Ιεράς Μητροπόλεως, πολλών ανθρώπων και μεγάλων προσωποτήτων που ανέδειξε ο τόπος αυτός και γεύομαι από εκείνη την ημέρα μέχρι τη σήμερα, είτε επισκεπτόμενος στις ενορίες, είτε τα ιερά μας μοναστήρια, όλη αυτή την ευγένεια που σας διακρίνει, την καλοσύνη, αλλά και τον πόθο, το σώστε ο επίσκοπός σας, ο νέος ποιμενάρχης σας, να μην σας απογοητεύσει, αλλά να σταθεί ικανός και άξιος της χάρης του Θεού. Αυτό θέλω να είναι η προσευχή σας. Θέλω να προσεύχεστε για τον επίσκοπό σας, ούτως ώστε αυτή η χάρις και η δύναμης του Θεού να με ικανώσει και να με καταστήσει άξιο. Και το είπα και την προηγούμενη φορά, νομίζω ότι η πλήρη ικανοποίηση και η δοξολογία προς τον Θεό θα είναι όταν θα απέρθω από αυτόν τον κόσμο, όπως σήμερα με υποδέχεστε με χαρά ικανοποίηση αναφωνώντας το άξιος, έτσι και όταν θα κατέρχω με τις κλίμακες του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Βασιλείου ως νεκρός και άπνος, για να πορεύομαι να με σκεπάσει αυτή η αρκαδική γη, να εύχεστε και τότε ο λαός του Θεού και οι απόγονοί μας να φωνάζουν και πάλι άξιος. Αυτή να είναι η προσευχή σας. Άξιος!